Ο μαύρος κύκλος του αίματος, της βίας και της φρίκης που άνοιξε ξανά στη Μέση Ανατολή μετά τον ευνηδιασμό του τρόμου στο Ισραήλ, ξεφεύγει από τα όρια ενός ολέθριου τρομοκρατικού χτυπήματος και φαίνεται να αποτελεί τη θριαλίδα μιας φοδρής πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή, με απρόβλεπτες διαστάσεις και επιπτώσεις τόσο για τις αντιμαχόμενες πλευρές, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές που μιλούν στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Η Χαμάς για τα δυτικά κράτη, με παρότριση του Ισραήλ, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς, η οποία χρηματοδοτήθηκε, στηρίχτηκε, φτιάχτηκε, αν το θέλετε, από το κράτος του Ισραήλ. Γνωστά πράγματα, θα μου πείτε. Ναι, αλλά τώρα ξαφνικά όλοι τα ξεχάσαμε. Συνήθως κάνει πόλεμο ή κάνει τρομοκρατία? Κάνει πράξεις τρομοκρατίας, τις οποίες θεωρεί ότι κάνει πόλεμο. Τώρα όμως κάνει πόλεμο. Την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και τα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας μετέφερε ο δημοσιογράφος Φρίξος Δρακοντίδης. Έχω μιλήσει με πολλούς στρατιώτες που συνήθως από τους στρατιώτες μαθαίνεις και την αλήθεια. Περτώ να σου πω ότι κανένας δεν θέλει να μπει μέσα στη Γάζα, έτσι, γιατί είναι το πλέον επικίνδυνο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Οι μαχητές της Χαμάς το εκμεταλλεύονται και ξέρουν και έχουν και αντιαρματικά όπλα, έχουν και drones. Έχουν και μια δική τους υπόγεια πόλη κάτω από τα ερείπια της. Σωστά. Οπότε καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει εκεί όταν θα επιχειρήσει να μπει ο στρατός. Θα γίνει ένα μακελιό και εμείς δεν θα σταματάμε, και το Ισραήλ βέβαια και η Παλαιστίνη, να μετράει νεκρούς. Η συμβατική ανάγνωση λέει ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί και θα ισοπεδώσει τη Γάζα και θα εξοντώσει τη Χαμάς. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ούτε αυτό είναι εύκολο και κυρίως δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, δεν ξέρω πως η πραγματικά τρομακτική υπεροπλία του Ισραήλ στον αέρα και η τρομακτική υπεροπλία του Ισραήλ στο έδαφος μπορεί να νικήσει μια τέτοια μεθοδολογία που βασίζεται σε χαοτική φιλοσοφία, με πολύ μικρές ομάδες μάχης, με προηγμένα όμως οπλικά συστήματα, όπως μπορεί να είναι ιρανικά αντίγραφα αντιαρματικών πυράβλων ρωσικής και κινέζικης προέλευσης, που είναι δεδομένο ότι έχουν πλημμυρίσει τη λωρίδα της Γάζας, σε συνδυασμό με αυτόν τον υπόγειο κόσμο που έχει φτιάξει η Χαμάς. Είδαμε στην Ουκρανία πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν ακόμη και μικρές ομάδες αποφασισμένων μαχητών μέσα σε υπόγειες υποδομές, πολλό δε μάλλον τη στιγμή που αυτές οι υποδομές στην Ουκρανία ήταν πάρα πολύ μικρότερες από αυτές που υπάρχουν στη Γάζα. Οι διεθνείς αναλυτές που μιλούν στις Αντιθέσεις της Κρήτη TV κάνουν λόγο για διόλου τυχαία γεωπολιτική αναδιάταξη και το νέο ακόμη πιο ζωφερό μέλλον για την επί δεκαετίες περίκλειστη λωρίδα της Γάζας των 2 εκατομμυρίων κατοίκων που βουλιάζει στο ανθρωπιστικό χάος επιβίωσης των αμάχων και τις οριακές καταστάσεις για την τύχη των Ισραηλινών ομήρων. Το Μεσανατολικό που περνάει και βιώνει πάρα πολύ δραματικές στιγμές για άλλη μια φορά, ποτέ δεν ήταν και ένα απλό τοπικό ζήτημα. Χρόνια τώρα είναι μια διεθνής πληγή που έδωσε, δίνει και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να δίνει ακραία δείγματα βίας, αλλά από όλες τις πλευρές. Ένα άλλο ζήτημα με διεθνείς προεκτάσεις.